Ναι, να τα πάρουμε με τη σειρά και σωστά θέτεται ως πρώτο την ενίσχυση της προκλητικότητας της Άγκυρας και του Ερντογάν. Νομίζω ότι σε αυτά τα θέματα πρέπει να μπαίνει πρώτα το εθνικό από το κομματικό. Χαίρομαι που το λέτε. Και αυτό κάνουμε και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Νομίζω ότι πρώτα απ' όλα... Ένα τσάι για τον κύριο Παπαδημούλη, γιατί είναι... Το έχω παραγγείλει εδώ και ώρα, αλλά αργεί. Το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να χαράξουμε μια εθνική στρατηγική που να είναι ρεαλιστική. Γιατί η πρόβλεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη, όταν είδε τον Ερντογάν στη Νέα Υόρκη ότι μπαίνουμε σε καλύτερη περίοδο και αναμένεται βελτίωση, ήταν λάθος και αποδείχθηκε από τα πράγματα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει στα χέρια του ένα όπλο. Αυτό είναι η απόφαση των 28 στην Ευρωπαϊκή Ένωση που αποφασίστηκε στο τέλος της κυβέρνησης Τσίπρα, στο τέλος της θητείας της, με συνεργασία Τσίπρα-Αναστασιάδη. Οι 28 αποφάσισαν ένα πλαίσιο κυρώσεων εναντίον της Τουρκίας. Εφαρμόστηκαν. Αυτές όμως δεν έχουν εφαρμοστεί, δεν έχουν εξειδικευτεί και αυτή τη στιγμή η ευθύνη του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι να χτίσει συμμαχίες για να υλοποιηθούν αυτές οι κυρώσεις. Και προτείνω στον Κυριάκο Μητσοτάκη ένα εργαλείο που ήταν η Σύνοδος των Χωρών του Νότου, που δημιουργήθηκε στα χρόνια της κυβέρνησης Τσίπρα, να αξιοποιηθεί. Επίσης πιστεύω ότι πρέπει στο Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής να συζητηθεί και η στρατηγική. Αύριο συνεδριάζει. Ναι, να συζητηθεί και η στρατηγική, διότι στη ΜΕΝ Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε μια απόφαση για ακυρώσεις που δεν εφαρμόζεται, διότι διάφορες κυβερνήσεις και χώρες έχουν deal με τον Ερντογάν, κάνουν παιχνίδια, σκοπιμότητες κτλ. Το ΝΑΤΟ δυστυχώς λέει: κόφτε το λαιμό σας, βρείτε τα μεταξύ σας. Ο δε Τραμπ κάνει πλάτες στον Ερντογάν. Του χαϊδεύει συνεχώς. Λοιπόν, απέναντι σε αυτό πρέπει να χτίσουμε συμμαχίες, γιατί έχουμε το δίκιο με το μέρος μας. Η Τουρκία έχει αρνηθεί να υπογράψει τις δεσμεύσεις που απορρέουν από το δίκαιο της θάλασσας και το διεθνές δίκαιο. Θέλει με το Τζαμπουκά ή με το Ανατολίτικο Παζάρι να επιβάλλει τα δικά της. Εμείς αναγνωρίζουμε διαχρονικά ως χώρα από την εποχή του Κωνσταντίνου Καραμαλή ότι υπάρχει μόνο μία διαφορά, ο προσδιορισμός της υφαλοκρηπίδας, ότι τα νησιά μας φυσικά έχουν υφαλοκρηπίδα και είναι ανοησίες αυτά που λένε ο Ερντογάν και οι δικοί του ότι τα ελληνικά νησιά δεν έχουν υφαλοκρηπίδα. Πρέπει να πάει στα σκουπίδια, γιατί εκείνη η θέση της, η συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης, και να ξαναδεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ευθύνη κάτι που είχε ξεκινήσει σαν σχεδιασμός και προβληματισμός επί Κωνσταντίνου Καραμαλή. Η ιδέα για προσφυγή στη Χάγη μέσω ενός συνυποσχετικού για τον προσδιορισμό της υφαλοκρηπίδας. Σας λέω εκ των προτέρων... Αυτό προϋποθέτει και συνένεση της άλλης πλευράς. Σας λέω εκ των προτέρων ότι είναι περίπου βέβαιο ότι η Τουρκία δεν θα δεχθεί κάτι τέτοιο. Δεν θα δεχθεί κάτι τέτοιο. Και δεν αναγνωρίζει και το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Αυτό είναι ένα επιπλέον επιχείρημα. Μάλιστα. Που λέει ότι συμφέρει την Ελλάδα μια τέτοια διαθεσιμότητα και πρωτοβουλία. Γιατί σε αυτή την περίπτωση θα έχουμε ένα ακόμη επιχείρημα να πούμε, αφού οι κύριοι δεν δέχονται τη μοναδική οδό σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, πάμε σε κυρώσεις. Πάμε στον κύριο Κερίδη για να πιείτε μια γουλιά τσάι. Ο κύριος Παπαδημούλης σήμερα έχει τσάι και συμπάθεια. Ναι, σας βλέπω συνενετικό. Ναι. Δεν ξέρω αν το διαπιστώσετε, κύριε Κερίδη. Και έτσι πρέπει να είμαστε. Νομίζω το απαιτούν. Και ιδιαίτερα Ευρωπαίο. Και Ευρωπαίο, όπως πάντα. Και χαίρομαι που είμαι μαζί του. Δεν τα καταφέρουμε προεκλογικά να συνεπάρξουμε. Το κάνουμε μετακλογικά και είναι τιμή και χαρά μου. Θα σας έλεγα ελπίζω ότι μέχρι πρόσφατα. Να μην διαφωνείτε με τον Βαγγέλη Μεμαράκη που με ψήφισε για αντιπρόεδρο. Γιατί πήρα πάνω από 60% και με λύπη μου είδα στην Ελλάδα να επιτίθενται στο Βαγγέλη Μεϊμαράκη, γιατί λέει ψήφισε τον μόνο Έλληνα αντιπρόεδρο. Εγώ αυτό που θυμάμαι τον Κυριάκο Μητσοτάκη να λέει όταν ήταν στην αντιπολίτευση είναι ότι όταν είμαστε στο εξωτερικό φοράμε τη φανέλα της Εθνικής Ένωσης. Και ο κύριος Κερίδης χρειάζεται και καρότο, ελάτε και να μαστίγιο. Πάμε στη Χάγη, και μαστίγιο. Επιμένω το μαστίγιο πώς το βλέπετε? Να θέσει ο Μητσοτάκης στη Σύνοδο Κορυφής και μετά να χτίσει συμμαχίες πριν την ανάγκη, το πλαίσιο κυρώσεων που πέτυχαν. Κάτι έχει αρχίσει και κινείται όμως, κύριε Παπαδημούλη. Σήμερα ο κύριος Δένδιας θα είναι στο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών. Κύριε Παπαδάκη, να τελειώσω τη φράση. Ναι. Λέω, να θέσει ο Μητσοτάκης στη Σύνοδο Κορυφής
την ανάγκη να υλοποιηθεί, να συγκεκριμενοποιηθεί και να αρχίσει να εφαρμόζεται αυτό που πέτυχαν ο Τσίπρας με τον Αναστασιάδη. Και θα είναι ένα σήμα καλό ότι μπορεί να σκοτωνόμαστε, να έχουμε τις διαφορές μας, αλλά υπάρχουν κάποια θέματα που κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση, όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες, έχουμε ένα μέτωπο σαφές, συγκεκριμένο, γιατί στο θέμα αυτό, και το λέω και με την εμπειρία του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που καταλαβαίνετε από το θεσμικό μου ρόλο, συζητώ με τους κορυφαίους εκεί, στα με χαρτιά και στα λόγια η Ευρωπαϊκή Ένωση κρατάει μια καλύτερη στάση απέναντι στην Ελλάδα από ότι το ΝΑΤΟ ή ο Τραμπ. Όταν ερχόμαστε όμως στα συγκεκριμένα, σου λένε έχουμε συμβόλαια με την Τουρκία, έχουν παραγγείλει πρέπει όπλα. Πρέπει να συνεχίσει ο κύριος Κυρίδης. Πριν όμως, μια παράκληση θερμή προς τα κόμματά σας. Προς τους συναδέλφους μας, δεν κάνουμε όλη η εξωτερική πολιτική να παρευχεί να πάρει. Είμαστε σε ένα τόπο που ο καθένας πετάει από μια παρόλα, παίρνοντας την ευθύνη για την χάραξη της εθνικής πολιτικής που θα πρέπει να ακολουθήσει η χώρα. Αυτό αφορά και τα κανάλια όμως. Έτσι. Έχετε γεμίσει απόστρατους τα κεντρικά δελτία ειδήσεων. Οι οποίοι δεν θα διαφωνήσω και σε αυτό που λέτε. Κύριε Παπαδημούλη, οι απόστρατοι είναι άνθρωποι με εμπειρία σε ένοπλες δυνάμεις. Ορισμένοι από αυτούς ντυλάρουν και όπλα, κύριε Κοτάκη, επειδή έχετε εμπειρία.